φυσικά και αν προλαβαίνετε φυσικά, αν θεωρείτε εσείς το βάσει το υλικό που υπάρχει τώρα, να το προλάβει ο Άρης να είναι έτοιμος 17 Αυγούστου. Θα προσπαθήσουμε μέχρι να φύγουμε στη Βουλγαρία να καλύψουμε όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο ποσοστό ζωπαιχτών που επιζητούμε. Σχεδόν σε όλες τις θέσεις θα προσπαθήσουμε να ενισχυθούμε. Είμαστε σε επαφές με κάποιους παίκτες. Καταλαβαίνετε όμως ότι ονόματα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί όσο πολύ εύκολα μπορούν να βγουν κάποια ονόματα, τόσο πρέπει να χαλιάσουμε. Πιστεύεις, Κότς, ότι η μεγάλη καθυστέρηση παρατηρήθηκε μέχρι να γίνει κάποια κίνηση, αν έχει παρατηρηθεί κάποια καθυστέρηση, είναι ζημιογόνα για τον Άρη ή έχει στρατηγικά, υπάρχει μια αναμονή μέχρι να επιλεχθεί ο επόμενος στόχος? Αν εννοείται. Αναφορικά με την μεταγραφική ένωση. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι πρώτα ξεκινήσω από την πλευρά της διοίκησης, ανέλαβε πολύ γρήγορα μια κατάσταση και μπήκε σε έναν κυκλώνα όσον αφορά το άρθρο 99. Πρέπει να τρέξουν κάποια πράγματα για να μπορούμε. Εμείς μπορεί να κλείσουμε οποιοδήποτε παίκτης, εάν δεν γίνει η διευθέτηση του άρθρου 99, δεν ισχύει καμία μεταγραφή. Οπότε πρώτα έπρεπε να δούμε και να πατήσουμε κάπου σταθερά για να μπορέσουμε να κινηθούμε. Επαφές έχουμε με τους ποδοσφαιριστές που θέλουμε να αποκτήσουμε. Γνωρίζετε όμως ότι σε μια μεταγραφή είναι εξαρτάται η ομάδα μας. Είναι οι μάνατζερ, είναι οι παίκτες, οι ομάδες τους ή κάποιες άλλες ομάδες.